Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα επεισόδια του τέταρτου κύκλου, νέα αρχή και νέος έρωτας για τη Βασιλική, μία από τις αγαπημένες μας ηρωίδες. Μετά από όσα πέρασε, θα καταφέρει να χαμογελάσει ξανά. Η ζωή δεν ήταν ποτέ εύκολη για εκείνη. Η μητέρα της, η αρετή πάντα, έδειχνε την αδυναμία της στον αδερφό της Στέφανο, ενώ συχνά εκείνη την περιφρονούσε. Όταν η Βασιλική ερωτεύτηκε με πάθος τον Φίλιππο, για πρώτη φορά αποφάσισε να ορθώσει το ανάστημά της, να ψηφίσει το μίσος που χώριζε τις οικογένειες και να τον παντρευτεί. Έγινε μητέρα σε μικρή ηλικία και αυτό την ορίμασε ακόμη περισσότερο. Με τον Φίλιππο, ωστόσο, πέρασαν από 40 κύματα. Η σχέση τους δοκιμάστηκε σκληρά πολλές φορές, ενώ πριν από το τέλος του τρίτου κύκλου είδαμε τον άντρα που αγαπά να μεταμορφώνεται. Ο τραγικός και εντελώς απροσδόκητος θάνατός του ήταν το μοιραίο χτύπημα που την έκανε κυριολεκτικά να καταρρεύσει. Ξαφνικά βρέθηκε χείρα να μεγαλώνει μόνη της την κόρη της και παράλληλα έπρεπε να συμπαρασταθεί και στη Χάιδο, την πεθερά της, μια γυναίκα που έχασε και τα δύο της παιδιά με φρικτό τρόπο. Η Βασιλική δεν μπορεί πλέον να χαρεί τίποτα, όπως είδαμε και στο φινάλε, ακόμα και το ότι βρέθηκε ως καλεσμένη στο γλέτ του Τζον και της Αθηνάς την έκανε να νιώσει αφόρητες τύψεις, σαν να πρόδιδε τη μνήμη του άντρα της. Στη συνέχεια, όπως θα δούμε, θα σφίξει τα δόντια και θα αποφασίσει να συνεχίσει ακόμη πιο εντατικά τη δουλειά. Η σκληρή δουλειά θα την κάνει να ξεχαστεί. Απόλυτη προτεραιότητα η μικρή Στελίτσα που θα πρέπει πια να μεγαλώσει χωρίς πατέρα. Η Βασιλική όμως δεν είναι μόνη. Έχει δίπλα της έναν καλό φίλο, ένα φυλακάγγελο που τη στηρίζει διαρκώς από τη στιγμή που έχασε τον άντρα της. Ο Μιλτιάδης είναι εκεί σε κάθε δυσκολία, κάθε φορά που η θλίψη την κυριεύει. Βέβαια, είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί της και ο μόνος που γνωρίζει την αλήθεια είναι ο Παρασκευάς. Όσο ζούσε ο Φίλιππος, ποτέ δεν θα επιχειρούσε να την πλησιάσει, αν και είχε υπονοήσει πως τη θεωρεί την τέλεια σύντροφο. Όμως, όταν ο Φίλιππος πέθανε, συγκλονισμένος και ίδιος από το χαμό του, άρχισε να τη συμπαραστέκεται σε ανθρώπινο επίπεδο. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η Βασιλική αρχίζει να βρίσκει σιγά σιγά τις ισορροπίες και αρχίζει να στέκεται ξανά στα πόδια της. Εκτιμά την αγερότητα του Μιλτιάδη, αλλά και το ότι είναι δίπλα της σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε. Έτσι, όπως θα δούμε, οι δυο τους αρχίζουν να έρχονται κοντά.